Άλλη πελάρα και τούτη που σου ανάδοξε μουχτάρ. Άκου να μου κάνει περιοδικό σε πέντε γλώσσες εμείς. Ρε χαντακομένη, ό,τι ιδέα αυκεί που τούν την κεφαλή είναι σοφή. Είναι μια πελάρα και τίποτε άλλο. Ρε, εγώ παίρνω χίλιες τροφές το λεπτό. Πρόσεχε που τις κούρβες, αν πα και γύρεις. Μάντα μου συνδυάνω μαζί σου, ρε. Ρε, σου ένιξες πάντα τέσσερα σου. Εγώ ζω μέσα στον κόσμο και θωρώ και κρίνω. Ποιος μπορεί να αγοράσει το περιοδικό του Παχωρίου και σε πέντε γλώσσες η μισή μου. Εμπολί που είναι να τα αγοράσω. Άμα βγει στα ελληνικά, θα δοκιμάζουν οι χορκανοί. Πρώτα-πρώτα οι χορκανοί δεν δοκιμάζουν έτσι περιοδικά. Καμιά εφημερίδα και τσίρι πάλι θωρούν μόνο τις φωτογραφίες. Άμα να βγει περιοδικό στα ελληνικά, να δοκιμάζουν. Και οι χορκανοί μας και οι Ευρωπαίοι. Ναι, είναι στις Βρυξέλλες και πιάσαν σειρά και καρτερούν να αγοράσουν το περιοδικό σου. Ναι ρε, θα το πέψουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και στην Ευρώπη και μες στην καρκιά της Ευρώπης μας. Ο Ιάπαρον τεσσέρα καλύκουν. Μάνα μου, σε τι χάνω μαζί σου τώρα ρε. Τι πως την ήξερε να βρω που λόγω σου ρε. Εσού δεν ξέρεις που είναι η Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω που είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι στην Ευρώπη. Είναι σου που δεν ξέρεις που πάντα τεσσέρα σου. Μα ωραία κατάσταση. Μα ωραία. Εγώ προσπαθώ να τους μορφώσω. Να τους κάνω γνωστούς στα κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης και τούτος ζει στον μεσαίο. Ακού να σου πω, Μουχταρή, κάνε ό,τι θέλεις. Μα αν είχαμε γυρέψεις να μου το πιερώσεις με το πάγιον ταμείο του χορκού, γιατί τούν τη φορά θα σε καθαιρέσω. Τούν τη φορά δεν μου γλιτώνεις. Με φοάζα και θα πειράξω τις 50 λίρες του ταμείου του χορκού. Εγώ θα ζητήσω δάνειο που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σιγά, μεν πατσεβάλους σου τον μπρος. Εδώ κάσου 500 λίρες το γιο μου και είπες το σόι. Την ευχή μου να έχεις. Άκου τη λαλίστα, θέα μου, Άντζη, άκου. Νομίζω ότι 500 λίρες είναι ριάλια να ζήσει κανείς σήμερα. Η κοτσάκαρη ζει στους τσερούς της. Άκουσαν τα μου πες, κόρη, Άντζη. Άμα 500 λίρες, εν 500 λίρες. Η ζωή είναι ακριβή. Τι θα μου κάνουν εμένα 500 λίρες. Ντάει, όλου άρκασε η ρόμπο, η ρόν 100 πιάνω και κανούμε. Άλλα τα έξοδα τα δικά σου, άλλα τα δικά μου. Καλά που λαλί ο Λάκης, τέτε. Εσού φκένεις έξω. Φκένω καλό, φκένω. Πάω στο Περβολούδι κάποτε, πάω στη Βραχτή. Στα μαγαζιά πάεις. Στα καφέ πάεις. Στα κέντρα πάεις. Στα μποράκια πάεις. Είμαι τόσο κύριε, μάνα από τούτα που μου λαλείτε τώρα. Είμαι γιο για τσιτόπους χαρός. Αφού δεν πάεις, κανείς σου σύνταξη και περισσεύκη σου. Ο παρασέλι λεπιό. Λίωσενη, πολύσενη, βιζινά και φεύγει. Τα άλλα είναι για να τα ξοδεύουμε, όχι να τα στιβάζουμε. Αμα δεν τα χαρεί, εντάξει αν έχουν. Μπράβο, Ριάντζη, το πήρε μέσα από το στόμα μου. Χα! Και κάτι άλλο μου θυμήθηκα τώρα, στέτε. Στι δισκοθήκε πάει να σου στις λίγο. Έχει γυναίκε μεγάλε που πάσει. Τα καιρού φτάσαμε. Να πιένουν οι κοτσάκαρε μέσα στι δισκοθήκε να κλώνονται, να τεσσωρεί ο κόσμο. Να σας ζήσε, θέλω να μου έβρεις τον Λάκη πάρα αυτά. Εντάξει, μας τρέμε τον Εύρο, μένεις εσύ. Έχω έννοια, διότι όποτε σε βάρω να μου κάνεις κάτι, κάνεις μου τα σαλάτα. Α, τώρα που είπες σαλάτα, να είχα μια έτσι περιποιημένη νετροάτη. Ας σου αντιράξω μια αντιναχτή, να δεις να μου να φάει. Πήρε να βρω τον Λάκη, λέω σου. Εντάξει, μας τρέμε, πού σε πάω. Αλλά ξέρεις που είναι. Ρε σαντανομένη. Ρε καρβούνο κίνητε, ρε αν έξερα που ήταν, ήσαν να σε πέψω εσένα να τον έβρεις. Εντάξει μάστρε, πού σε πάω. Αλλά πρώτα να το γυρέψω πού. Στην τρυπαντάνο πού. Άντε ρε, ανακούτρεψε ρε στην Λενούς, στον καφέ, να ξέρω που στεράτε μα, πια στο φέρ μου τώρα. Μα τα θυμώνεις τώρα. Ο θυμός, είπε ο δάσκαλος, αυξάνει το άγχος στον άνθρωπο. Ένα σου πάνε να πω ψε. Άτε να δω, α. Θα δεις ο δάσκαλο παιδού, να αυτή δεν θέλω. Κι ούνα από πρώτα, του κυρίου Μάκη ή του Λάκη. Έκανα και στίχωνα. Άι στον δάσκαλο και ρωτώ το γιο. Γιατί όπως σε διπέψω να κάνεις και δουλειές, σαντανώνεις μου τα. Όχι έτσι, μάστρε, όχι έτσι. Πότε τα σαντανώσα. Δάσκαλε, ώρα καλή σου. Γεια σου, κυρία Λενού. Είσαι καλά. Καλά είμαι, ναι. Ξέρεις, τώρα που σε ήβρα, ήθελα να σου ζητήσω και μια χάρη. Ευχαρίστω, αν μπορώ, γιατί όχι. Για τον άγκονα μου, τον Λάκη. Αλλά είναι τέλος να σου το πω. Πέ μου το, κυρία Λενού, και μένει σκέφτεται. Ήθελα να του παραγγείλεις. Να του παραγγείλω. Για ποιο θέμα, κυρία Λενού, μην κάνω μωρό ο Λάκη, και να του παραγγείλω. Μωρό είναι, αμά ο νους του δεν εσύ φτάσει ακόμα. Ήβρε δουλειά και δεν πάει. Μήπως δεν του αρέσει η δουλειά που ήβρε. Όχι, η δουλειά αρέσκει του. Αλλά βρίσκει το μισθό λίγο. Γι' αυτό δεν πάει. Α. Και εγώ τι μπορώ να κάνω, κυρία Λενού, μπαστούτο.
είσαστε σχεδόν της ίδιας ηλικίας, είσαι γραμματιζούμενος. Μεταξύ σας μπορείτε να τα πείτε καλύτερα. Ναι, μπορούμε να τα πούμε καλύτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι να πούμε ακριβώς. Να του πεις να δεχτεί να πιάσει τη δουλειά και ο μισθός σιγά σιγά με τον καιρό να απολύνει. Κυρία Λενού μου, αν ο άγγωνας σου θεωρεί ότι ο μισθός που του διούν είναι λίος, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να πιστεί για το αντίθετο. Μα 500 λίρες ελίες να χαρείς. Εξαρτάται, κυρία Λενού, πώς το βλέπει ο καθένας. Μπορεί για άλλους να λία, αλλά πολλά για κάποιους άλλους. Ο Λάκης σκέφτεται με τους μισθούς της Αγγλίας. Γι' αυτόν εγκάηλα. Εντάξει, κυρία Λενού, εντάξει. Θα προσπαθήσω εγώ να τον κάνω να καηλήσει. Εντάξει, ένα το μιλήσω με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολλά, δάσκαλε. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαρίστησή μου. Είσαι πολλά καλό πλάσμα, κύριε Μάκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τον Θεό που σε έπλασε. Και έκαμε σε έτσι όμορφο. Α, ήρθατε, αλλά και δύο εστετέδες μου λείπουν. Ένα γεια σου επεράσαμε να τους πούμε. Ναι, το ύπρα το Λαμιτζανί στον δρόμο και ήρθαμε παρέα. Εξηγά μου για τις πατάτες μας που πάσουν έξω. Οι καλύτερες πατάτες στην Αγγλία είναι κυπριακές. Σιγά εστόνι που εξάγονται κάθε χρόνο. Τρώντες πολλά να πούμε η Εγγλεζιά. Φημισμένες, αφού η Αγγλία γεμάτη fish and chips. Ω, από φυσάδι καλό τίποτα και τα παραπάνω το έχουν Κύπροι, ε. Δηλαδή, καλοταΐζουμε τους Εγγλέζους. Είναι καλό εισόδημα για τον τόπο οι πατάτες. Έρχεται στην Κύπρο πολύ χρήμα. Θα γίνεται πολύ διαφήμιση, φαντάζομαι, για να θέλουν τόσο πολλά τις πατάτες μας. Η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η πατάτα. Ναι, αλλά αν έμπαινε και καμιά διαφήμιση μέσα σε κανέναν περιοδικό, να πούμε, ναι, βλάφτε. Τι σκέφτεσαι, Λαμιτζανή. Ο Μουχτάρης μας μάχεται να βγάλει υπό τούτον των περιοδικών του χορκού. Άλλον και τούτον πάρε. Τι περιοδικό? Έναν περιοδικό που να ασχολείται με τα θέματα του χορκού. Και πας τούτον, σκέφτηκα κι εγώ να βάλουμε μία διαφήμιση και να διαφημίζουμε τις πατάτες μας. Ώστε να διαφημίζονται οι παχωρικές πατάτες μέσα στο περιοδικό μου να βγάλει ο Μουχτάρης. Ακριβώς έτσι. Να εξάγουμε κι εμείς πατάτες στο εξωτερικό. Γιατί μόνο οι κοτσινοχωρίτες να έρθει και στο παχώριν λίγο ξένο αντάλλαγμα. Συνάλλαγμα, Λαμιτζανή. Συνάλλαγμα. Καλά τώρα. Από τούτο που θέλω να πω. Αχ, μάνα μου, και εμπέρδεψα μαζί του. Εμπέρδεψα. Δεν μ' ακούει, δεν μ' ακούει. Έτσι μαθημένος ο Λάκης, φτιά Λενού. Ένε καταλαβαίνω ότι άλλον Κύπρος κι άλλον Αγγλία. Τέλος πάντων, μαζί του να τα κανονίσω τώρα. Εγώ ήρθα γιατί θέλω πουλια να στείλω ένα γράμμα στην Αγγλία. Έχει ο παπάς μου μποτζί στο γραφείο. Εμάν έχει κανένα μποτζί. Να πάω εγώ να σου φέρω. Αλλά πρώτα θα πιούμε έναν καφέ, να. Τέλος πάντων, να το πιούμε για να μην πεις ότι είμαι ακαταδεκτιά. Ποια λεπτά κάμπλα του. Με το Μάκη, πώς τα πάτε, καλά. Τι πώς τα πάμε. Θέλω να πω, κάμνετε παρέα. Κάμνουμε παρέα, ναι. Το έρχεται και βοηθάμε με την ορθογραφία των κειμένων που χτυπώ στο κομπιούτερ. Α, ώστε εγκαλώσεις την ορθογραφία, ο Μάκης. Ναι, εγκαλώς κι άλλα. Γιατί ρωτάς? Λαλώ να του δείξω κι εγώ το γράμμα που έγραψα για να μου διορθώσει την ορθογραφία. Ξέρω που το πάει κι άλλα, ενώ αλλά... Αλλά, έλα πέ μου, πώς πάνε τα πράγματα, πάνε καλά? Προς το παρόν τα ίδια. Κοίταξε, αν θέλουν λίον κούντιμα, πέ μου και μεν άντρεπεσαι, άκουσες? Προς το παρόν δεν θέλουν κούντιμα. Αν το σα θέλουν, να μου το πεις, γιατί σε τούτον το κούντιμα. Είμαι πολλά καλή. Το έθελα το για μια δουλειά. Έθελες να του πω τίποτε, Μουχτάρι? Όχι, άστον να τον έβρω να του πω. Έντια να πήγω. Έντια σου πολύ ρο να πω φύγε που θα με λάλλουν του ιστορίες και έγραφε. Ξέρεις γερο από τις ιστορίες που λαλείς να πέψουμε λίες στην Ευρώπη. Ποια είναι τούτη, είναι καμιά χορκανή μας? Ξέρω την Ευρώπη να είναι, ξέρεις. Τούτη που μαχούμαστε να μπούμε. Μα τούτη που λαλούν συνέχεια τα ράδια και οι τηλεοράσεις. Τούτη. Και θέλουν να αρμαστούμε μητά της. Να εναρμονιστούμε, γέρο, να εναρμονιστούμε. Εν και καταλάβουν τα πράγματα του Μουχτάρι. Αμά μου πού να βγάλω την βράκα, ναι και βγάλω την, έξερε το. Έφασε, γέρο, δεν θα την βγάλεις. Την άλλη φορά είναι μάσος να την βγάλω. Αλλά δεν την έφκανα. Γέρο, που να πούμε στην Ευρώπη, ενάσαι ο πρώτος Ευρωπαίος βρακάς. Εν και καταλάβω σου, Μουχτάρι. Θα σε βάλω στο περιοδικό και θα δώκεις γυρό της Ευρώπης και θα γίνεις διάσημος. Α, ωραία. Να γίνω παράσημος. Όχι παράσημος, διάσημος. Ό,τι κλεισμό για γίνω, ας γίνω. Φτάνει που να δώκω γυρό της Ευρώπης. Α, καλά τσέκαμε στο και πάτησες το πάει σου στο επίσημο γραφείο του χορκού μας. Με μάχεσαι και ένα γυαλό σου που ήρθα. Ναι, αλλά για γυαλό σου πάω και στην άκρη του κόσμου.
έκαψες με σε άφηστα λαούθηκα και πέμω που είναι ο Μουχτάρης. Μα να μου να κάνεις μάνα μου τον Μουχτάρη, αφού υπάρχει δαμείο αντικαταστάτης. Εγώ τον Μουχτάρη θέλω, καταλαβες, άτε. Εντάξει μάνα μου, μετά θυμούει μόνη τώρα, ηρέμησε. Εσύ πέμω ήταν που θέλεις να του πω και εγώ να του μεταβάσω τα λαούθηκια σου. Έχεις έναν τρόπο, βγάλεις την κουφή που την τρύπαν της. Και εσύ έχεις και ομματουθιά γλυκιά που πελανείς και σπλάσμα. Α, κάτσε. Λοιπόν... Θέλω να γράφω στο περιοδικό. Τα πράγμα. Τι είναι που άκουσες, θέλω να γράφω στο περιοδικό που θα βγάλει ο Μουχτάρης. Α, έτσι σου πού το έμαθες μάνιμα. Ε, τα νέα ταξιδεύκουν να ψεσβήσε. Λοιπόν... Εγώ δέχομαι. Εσύ δέχεσαι, λέω, Μουχτάρης. Άι στο Μουχτάρη. Είναι γιο που κανονίζω ποιος είναι να γράψει και ποιος όχι. Δηλαδή, εσύ σίγουρο να είμαι ανεγνιάς. Να είσαι ανεγνιάς, ναι. Ό,τι πει ο άψης βίσε, όλος του είναι έγγραφο. Θέλω δική μου σελίδα. Ό,τι θέλεις, εσύ μάνα. Και πώς να πιερώνουμε. Α. Βέβαια, Λάκη, η απόφαση είναι δική σου. Αλλά η δουλειά είναι προσευχή, όπως λέει και μια κυπριακή παροιμία. Μάκη, αρέσει και μου η δουλειά, αλλά στην Αγγλία έπαιρνα 500 λίρες τη βδομάδα, όχι τώρα να τα παίρνω το μήνα. Άλλον το κόστος ζωής της Αγγλίας, Λάκη, κι άλλον τούν της Κύπρου. Εγώ θωρώ ότι με 500 λίρες ένιφκαν από πάνω. You know, θέλω να βαρύ η πούγκα μου. Όλοι θέλουμε να βαρύ η πούγκα μας, όλοι. Αλλά αυτό το πετυχαίνουμε σιγά-σιγά με τον καιρό. Εγώ δεν μπορώ να καρτερώ. Time is money, όπως λαλούν στην Αγγλία. Ακριβώς, Λάκη. Time is money. Γι' αυτό πιάσει την ευκαιρία τώρα που τα μαλλιά. Τώρα που σου έτυχε, διότι ο χρόνος περνάει και χάνεις λεφτά. Η φιλοσοφία μας είναι διαφορετική, κύριε δάσκαλε. Εγώ εσπαταλώ τον εαυτό μου για 500 λίρες το μήνα και μάλιστα όταν είναι ακάθαρτα. Αγαπητέ μου, υπάρχει κόσμος που αν έπαιρνε 500 λίρες το μήνα, θα ιδιαν κουρτουμπέλες που λέει ο λόγος. Εγώ ξέρω τι θέλω και με τις γνώσεις που έχω, εσπαταλιέμαι για ψίχουλα. Μα δεν είναι ψίχουλα, ρε Λάκη, 500 λίρες το μήνα. Και βέβαια είναι ψίχουλα, διότι αν λογαριάσεις δια 30 μέρες, πέφτουν 17 λίρες την ημέρα. Πολύ καλά λεφτά. Ούτε για ρούχα δεν μου φτάνουν. Τι να σου πω, Λάκη, κάμε ό,τι θέλεις. Εγώ πάντως το λέω. Για μένα, 500 λίρες μηνιαίως είναι ένας πολύ αξιοπρεπής μισθός. Ντά, 500 λίρες να παίρνω για κάθε σελίδα που θα γράφω στο καινούριο περιοδικό του κύριου Μουχτάρη. Λοιπόν, ρε καφές, δεν μπορεί να σε καταλάβει πλάσμα μέσα στο χορκό, ρε. Μιαν έτσι και μιαν άλλος. Εντάξει, Μουχτάρη, εντάξει, ξανασκέφτηκα το. Θα βγάλουμε το περιοδικό και θα διαφημίσουμε και τις πατάτες μας. Τις πατάτες μας, τα λουφτιά μας, τα κρομπίθκια μας. Έγιο έμπου τα καλά που σου συντυχανώ. Έτσι καταστιεύκωσε. Ξέρεις ζήτηση που έχουν οι πατάτες μας στην Αγγλία. Έτσι, επειδή έχουν ζήτηση οι πατάτες μας στην Αγγλία, αρχίζουν να έρχονται οι Εγγλέζοι και να ζητούν πατάτες που το παχώρι. Έρχονται τόσοι οι τουρίστες. Θα τους φέρουμε στο χορκό, θα τους κάνουμε πατάτες τιαρίτες να βάσει να σπάσουν. Α, ώστε όλη η υπόθεση είναι το κέρδος σου, α. Ξέρεις, στην Αγγλία τρώσει πολλά τα fish and chips. Ωραία, πολλά. Τον καφετζή τον ακατέργαστο έμαθε μου και τα φύγε chips. Έτσι που να το έχουμε γραμμένο σε 5 γλώσσες, θα μας κατεβαίνουν Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Εγγλέζοι. Εξαιά στους Ιαπωνέζους. Δηλαδή η Ιαπωνία είναι στην Ευρώπη. Σύνορα. Πάνω στο χάρτη, μια πιθαμίτες χωρίζει. Τα έτοιμα, γε μου, εν έτοιμα και χάνονται γλύωρα. Ρώταμε και με που ξέρω. Στετσέ, έφυγα από το δάσκαλο και έπεσα πάνω σας. Εν το καλό σου που θέλουμε, Λάκη μου. Ο μισθός είναι πολλά καλός. Και να πάεις. Ούτε για τα ρούχα που αγοράζω κάθε μήνα θα μου κάνουν. Είσαι ευκάλα με εντυμένα φουστανίνα, αλλά και έτοιμο. Κάθε 5-6 χρόνια να αλλάξουμε ένα λαϊ. Στετσέ, εν είμαστε στο 1900 κάτι. Είμαστε στο 2000 και πάμε. Εμείς επιέναμε στο θέλος, αν θυμάσαι, Λένο. 6 σελήνια με ροκάματον οι αγκαλιαρκές. Μα τώρα έχω το κοπελούι, ξέρει τις αγκαλιαρκές, μάνα τη λάλης του. Αλήθεια, τι είναι αγκαλιές. Όχι μου αγκαλιές, αγκαλιαρκές. Είναι οι γενέτσες που έδιναν τα δεμάθια που εθερίζαν οι θεριστάδες. Εγώ θυμούμαι, οι θεριστάδες επιάνναν 12 σελήνια με ροκάματο και 8 σελήνια εθεριστίνες. Μα μόνο τόσα. Ναι, μόνο τόσα. Και δουλειά που το χάραμα του φού ώσπου να συγγράσει. Ευτυχώς που δεν γεννήθηκα στους καιρούς σας. Ευτυχώς. Αμά δε τώρα, έχετε όλα τα καλά και το ένα κολλή σας, το άλλο βλάφτη σας. Μα εγώ σπούδασα, έχω προσόντα. Αν είσαι σελήν όρεξη για δουλειά, ήταν ένα καλύτερα, Λάκη μου. Εσύ να είμαι μες στους κάμπους, αν θυμάσαι, Λένου. Από ροβισιτάρι, γκριθάρι, κουτσά, πολλά. Και αν είχαμε δουλειά, μανά, παρακαλούσαμε τους και ξαναπαρακαλούσαμε τους να μας πιάσουν στη δούλεψή τους, να έχουμε ένα σεν και μια εβδομάδα με ροκάματο.
Τώρα παρακαλούσα σε εσάς και λαλείτε όχι. Είμαστος σου κύριε, είναι τα καιρούς εφτάσαμε. Είναι τα ευχαρίδες και οι άλλοι που βγάλουν περιοδικό για το χορκό τους είναι καλύτεροι που λέω μας. Δεν λέω ότι είναι καλύτεροι κύριε Μουχτάρη μου. Αυτό που ρωτώ είναι απλόν. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι έτοιμος. Και άκου να δεις πώς το σκέφτηκα. Πόξο, το ξόφυλλο του, θα έχει το χορκό μας έτσι μια φωτογραφία χρωματιστή. Εγώ να με πόξω όξα που μέσα Μουχτάρη. Να βρούμε τόπο και για λόγους σου γερουμέν, το σκέφτεσαι έτσι. Κύριε Μουχτάρη μου, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να σχεδιαστεί το περιοδικό. Τέλος να σχεδιαστεί. Να σχεδιαστεί, να βρούμε πόσες σελίδες θα έχει, ποια θα είναι τα θέματα, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες. Θέματα να πιάνεις ιστορίες ποτούδες που είναι αερίο ή ώρες ποτά. Να γράψετε, ήταν όσο περνούσαμε τότε. Ελαμνούσαμε παρπατητή να πάμε στη χώρα και κάμναμε μια ημέρα να πάμε. Ναι, παππού μου, πολλά καλή ιδέα σου τούτη. Εμπνίσκαμε στο Χάνι και τα καλοκαίρια δουλεύκαμε στους κάμπους της Μεσαρκά, στο Γερόλα, Κονέτο, όπου είσαι μιστάρι. Παππού, τούτα λαλείς μας τα πιο ύστερα. Κάμε υπομονή, γέρο, και τώρα έχουμε πιο επίγοντα θέματα. Λοιπόν, κύριε Μουχτάρη, εγώ πιστεύω ότι τα θέματα που θα περιέχονται πρέπει να άπτονται της όλης κουλτούρας της περιοχής. Δηλαδή ήθη, έθιμα, παραδόσεις. Ήταν μπορεί να δώσεις, δάσκαλε. Παραδόσεις, λέω. Παραδόσεις. Α, να πιερώνουμε με δόσεις. Εγκατά. Αρέσκει μου πολλά τούτη δουλειά. Είπα και του άψες βίσαι να πει του παπά σου, πέ του και εσύ. Μα τι να του πω κόρ. Να με προσλάβει να γράφω στο περιοδικό του χορκού. Ξέρεις, σκέφτηκα να γράφω με ψευδόνυμο. Έτσι κάνουν οι μυάλοι γραφείς. Οι μυάλοι συγγραφείς θέλεις να πεις κόρη. Ναι. Φκαλέουν έναν ψευδόνυμο ωραίο και μαθαίνει τους ο κόσμος με τούτον. Ήβρες ψευδόνυμο. Όχι. Για τούτον που ήρθα να μετανήσεις να βρω. Κουριάντζια σου που είναι αλήθεια. Τώρα που το σκέφτομαι, έτσι είναι εύκολο να βρεις έναν πετυχεμένο ψευδόνυμο. Να πω το κύριο Μάκη να μου βρει. Πολλά καλή ιδέα. Όμως πρέπει να έβρεις πρώτα τι θα γράφεις στο περιοδικό. Σκέφτηκα να γράφω τις ιστορίες που ακούς στον καφενέν. Οι ιστορίες του καφενέν θα είναι ο τίτλος. Ναι, αλλά να πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ονόματα του χορκάνου. Καλά που λαλείς, κόρη. Είναι σωστό, δεν πάει. Να πρέπει να βρω πολλά άλλα ονόματα. Δύσκολο. Δύσκολο, να. Είναι που είσαι που να γράφεις και τις ιστορίες, τι δύσκολο είναι. Θες να πεις, κόρη σουλά. Θα με βοηθάτε εσύ να ακούν. Κόρη Άντζη, να ακούν εγώ, να ακούν ο δάσκαλος. Ιστορίες δεν θα δικές σου. Δεν πειράζει. Το ψευδόνυμο όμως είναι δικό μου. Πέ μου, εγκαλά που σκέφτηκα να διαφημίσω μες στο περιοδικό του χορκού τον καφενέ μου για ρέστορα. Πώς σου φαίνεστε η ιδέα? Πώς να μου φανεί. Ακούτε καλά, ξέρω. Θα διαφημίζω ότι κάμνω τις καλύτερες πατάτες αντιναχτές. Πέ μου αν ξέρεις, αρέσκει τους ξένους οι πατάτες ή οι αντιναχτές. Λαμιτζανή, οι πατάτες αντιναχτές είναι κυπριακή συνταγή. Τόσο το καλύτερο. Να μάθουν να δεστρώ και οι ξένοι. Τι να σου, αν εμίλων είναι αφήσει. Είναι σου που είπες ότι οι Εγγλέζοι εμπελαμένοι πάνω στις κυπριακές τις πατάτες. Τούτον είναι αλήθεια. Και μάλιστα φέτος οι υπεραγορές της Αγγλίας ζητήσαν οι ίδιες οι πατάτες να συσκευάζονται από το χωράφι. Γιατί έτσι? Θέλουντες set skin, δηλαδή με όριμη επιδερμίδα. Και τώρα συσκευάζονται μες στο χωράφι? Το Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών παρακολουθεί στενά το θέμα. Είναι σοβαρή υπόθεση η πατάτα μας στην Αγγλία. Και πέ μου αν ξέρεις κύριε Θάνο μου, είναι τα τιμές να πιάσουμε τώρα. Η Μαρφώνα Κάρα 30 λίρες τον τόνο. Για μπέικερς 65 μιλίμετρα, 15 για μέτρια, αλλά χωρίς κάψιμο φιλούρας. Ένα λεπτό, κύριε Θάνο. Για τόνους που συντυχάνομαι το σύνορ. Ναι. Για ποικιλίες Σαρλότ, Μαρί Πιάρ και ξέρω εγώ. Αλλά πάντα μιλούμε για τόνους. Και καλά, εγώ που βγάλω μέσων όρων 3,5 σακούλες το χρόνο, πώς ένα πιάνω. Λοιπόν. Γράψε εκεί στο κόστος του προοδικού, Λάκης, 1,000 λίρες. Α, Παναγία μου, να με σύσει ο μαστρός μα έτσι έξοδα. Μα, θα δουλεύω μούχτη, να γράφω μία σελίδα στα αγγλικά και μία σελίδα στα ελληνικά. Και θέλεις 1,000 λίρες για 2 σελίδες. Αψεσβήσε, να βοηθάω και στην ηλεκτρονική σελίδωση του προοδικού. Ο μαστρός μου είπες μου, αν είναι παραπάνω τα έξοδα που 20 λίρες το τεύχος παρετούμε. 20 λίρες. Μα σε ποιον αιώνα ζείτε? Στον αιώνα που άμα νυμπείς μες στο ταμείο του χορκού μας αρρώθημάς. Άμα είναι έτσι, εγώ δεν συνεργάζομαι με μητά σας. Έμπειρας. Γράφω για άλλο 5-6 ποιήματα και για μόνο τις σελίδες που είσαι να γράψεις εσύ. Αν
αν έχω έμπνευση φυσικά. Δηλαδή πας να μου φάεις το μερίδιό μου από το πρώτο περιοδικό του χορκού, αν κατάλαβα καλά. Εσύ μόνος σου έκαμες πίσω, κύριε Λάκη. Αφού δεν μου δίνετε 1000 λίρες το μήνα. Μα 1000 λίρες το μήνα που θέλεις, όχι 1000 λίρες το χρόνο. Το χρόνο! Αν ήταν έτσι τους υπόλοιπους 11 μήνες, τι θα τρώω? Ό,τι είναι να τρώμε νουλί. Αέραν κουμπανιστών. Μα τι επάθετε, Λενού, και θέλετε όλοι να γράφετε μέσα στο περιοδικό? Α, έδειξε μου κάτι άλλα περιοδικά, ο Λάκης. Ξέρεις τι έχουν μέσα? Τι έχουν μέσα? Γράμματα που γράφουν τα πλάσματα, επιστολές. Έτσι τι με τούτο? Αφού τις γίνεται να γράψουμε γράμματα μέσα στο περιοδικό, είπα να γράψω και εγώ λίγα λόγια, να τα διαβάσουν οι δικοί μου πόνοι στην Αγγλία και στην Αυστράλια. Μα πώς θα τα διαβάσουν, λένε, πού θα έβρουν το περιοδικό? Αφού ο Μουχτάρης είπε ότι να το πέψει σε όλη την Ευρώπη. Άφησε τη λοβαρκάζει ο Μουχτάρης, τι μπορεί να κάνει να δεις? Όχι, όχι, άμα το είπε, ναι, να το κάνει. Γιατί και που λαλείς, ο αρφός μου Αριστίδης και η Χρυσταλένη είναι στην Αγγλία. Ο άλλος ο Ανδρέας είναι στην Αυστράλια. Να τους πέψω χαιρετίσματα με το περιοδικό. Μένει σε τόσο σίγουρη. Α, σαν που να με θέλεις να γίνει τούτη δουλειά. Μίλησα με τον δάσκαλο, ύστερα που μίλησε με τον Μουχτάρη. Εκεί να που σου είπε? Ότι προς το παρόν είναι σαν να κάνουμε μία τρύπα μέσα στο νερό. Δηλαδή έγιουτα η δουλειά. Το ταμείο είναι μείον. Τούτον είναι τα πανάπη. Πάνε ότι για να κάνουμε περιοδικό πρέπει να βάλουμε ούλον το χορκό υποθήκη. Έξερα το πως ήτουν να κάνεις πίσω. Ζατί έτσι πελολαφαζάνεις. Καφέλη, εξαφανίστου που θα με πριν να σου δείχτω, α! Όχι, δεν εξαφανίσω με. Είναι σου που θα αφήσεις τη θέση του Μουχτάρη και να πάεις έσω σου να κάτσει να πνάσεις. Με φουτουνιάζεις παραπάνω, είπα σου. Οφείλες να έβρεις ριάλια και να βγάλεις το περιοδικό, να ακούεις. Σκέφτηκα να σε πουλήσω εσένα, ρε, αλλά τα ριάλια που είσαι να βγάλω που λόγου σου, ρε, ούτε το ξόφυλλο δεν θα το έκανα. Θα σε καθαιρέσω, μου γλιτώνεις. Πρώτα ξεσηκώνεις μασούλους πάνω για να βγάλουμε περιοδικό και τώρα κάνεις πίσω. Δεν ευκαιρνάν τα οικονομικά μας. Εγώ τώρα πώς θα διαφημίσω το ρέστοραν μου στο εξωτερικό σε 5 γλώσσες. Ευκάλετε λάδι. Πώς θα μάθουν τώρα στην Ευρώπη ότι κάνουν τις καλύτερες πατάτες αντινακτές της Μεσογείου? Καπέτσι, αντινάκτου που δαμε, να με σου την αντινάξω και να βρεθείς εις την Μεσόγειο. Άντε φύγε, επέτανες μας, άντε. Μα πάντα έτσι είσαι. Πρώτα κάνεις μας τα σίγουρα και ύστερα ξαβολάς τα ουλέγια. Ρε ακατέργαστε, καφέτσι, φύγε που δαμε, λαλό σου να με σου δικτώ. Επέτανε μας να σε κάνω να βουράτσι να με συγκτάνει. Άντε φύγε. Αυτό που κάνεις είναι σκέτη κρατική τρομοκρατία. Είπες άλλη μια κουβέντα νύχια κάμα σε κεϊμά και να σε λέσω μαζί με τις πατάτες σου και να σε κάνω κεφτέρες. Άντε χάζω που δαμε. Εφία! Μουχτάρι της αποτυχίας. Μουχτάρι της αποτυχίας. Νύχια τώρα που ήβραμε τον τίτλο του περιοδικού αναστάθηκε η έκδοση του. Αλήθεια είναι τα τίτλος ήταν. Άνε μαύρο ήρευκε. Άντε χάζω που δαμε. Τώρα πέ μου, τα ρούχα μου πώς σου φαίνονται? Ποια ρούχα σου? Τούτα που φορώ, τούτα που φορώ. Μα ξέρω, Μουχτάρη, δεν ξέρω. Σωστά, μην τα σε ρωτώ. Αφού τον άλλο μήνα είναι να ξανασκεφτεί να μου απαντήσει. Την εντύπωση που διάς, τούτη μην ίσχυε στους άλλους. Και κυρίως στις γυναίκες. Α, δηλαδή αν αλλάξω ρούχα, να με θεωρούν άλλος πώς? Οι γυναίκες θέλουν να θεωρούν τον άντρα να φοράει ρούχα μάρκες. Βάλουν τα πελούδες πάνω στα ρούχα και πουλούν τα τόνα αναλώνα. Και ήταν που πουλούνται στα μπελούδες όξα τα ρούχα. Τα ρούχα, νύψε, τα ρούχα. Τι είδες κόψει μολονούς τους. Δηλαδή στην ηλικία του άρχισε να ενδιαφέρεται για τον πτήσιμο του. Κι εγώ τούτον σκέφτηκα. Ξέρεις τι μου επέρασε με το μυαλό? Πέμ. Μεν πατσί έχει τίποτε άλλον υπόψη του. Σαν τι δηλαδή? Ξέρω κι εγώ, για να αρχίσει κάποιος να ενδιαφέρεται για τον πτήσιμο του. Α, παπά, καιρός σου να αγοράζει και σου κανένα ρούχο της προκοπής. Σαν να μου και τα ρούχα που φορώ είναι της προκοπής. Ο υπέτε μου να χαρείτε, έναν της προκοπής τα ρούχα μου.